Περιμένετε να ήμουν όρθιος. Ναι. Κοιτάξτε, άμα σας κάνω μια διάλεξη όρθιος για το άγχος, θα αποθείτε μη πέσω. Όσο θα είμαι ακαθιστό, δεν θα βγει. Εγώ δεν περίμενα να είστε τόσο πολύ, γιατί να σου πω. Τα ίδια θα πω, δεν θα αλλάξει, αλλά... Και ξεκινάω το δεχείο. Σε ευχαριστήσω επίσης. Όχι, δεν χρειάζομαι ευχαριστήσεις. Εσύ δεν χρειάζεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Σωκράτη που με κάλεσε. Λοιπόν, γιατί με ξαφνιάζει που είστε τόσο πολύ, γιατί κανονικά θα είναι ένα θέμα που δεν σας αφορά. Σας βλέπω όλους χαμογελαστούς. Θα κάνει και διάφορα, μην ησυχείτε, εγώ δεν μας άρεσε, θα μου το άνευα. Όχι, όχι, γιατί δεν ακούγεται και σημαντικό. Σωστά. Α, για το βίντεο είναι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, χαιρετάμε και το βίντεο. Όχι. Θα ορίσω μερικές έννοιες με τις οποίες κανονικά είτε δεν θα συμφωνήσετε αρχικά, είτε θα πείτε, άμα ήταν έτσι, θα το ξέρα. Να γνωρίζει κάποιον. Διακριτικός, πρώτη σειρά. Και μετά θα τσακωθούμε στις έννοιες και μετά μέσα στο τσακωμό θα έχετε ξεχάσει ότι έχετε άγχος. Έχετε δει κάποιον νευριασμένο να έχει άγχος? Όχι, όχι, είναι νευριασμένος μετά. Αλλά όχι την ώρα που είναι νευριασμένο, δεν προλαβαίνει το άγχος να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο. Άρα, για το άγχος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι το άγχος υπάρχει. Δηλαδή το λέω όπως λέμε τα λεφτά υπάρχουν, εντάξει. Το άγχος υπάρχει. Άρα πολλοί από εμάς θεωρούν ότι το άγχος πρέπει να το αφανίσουν. Να μην υπάρχει καθόλου. Αυτό είναι ηλίθιο, γιατί θα συνεχίσει να υπάρχει. Καλά μου φαίνεστε. Ελπίζω μετά να είναι καλύτερο. Πώς? Τέλειο. Δεν έχει καμία καθυστέρηση. Ούτε από τη Γαλλία, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ελλάδα. Ξένια, όλο αυτό μου το μετράς στο 45 λεπτό ή είναι... Ναι, γιατί με τυριά και κρασιά που πρέπει να τα πιούμε. Μπορώ να τα πιούμε... Και μετά θα αγχωθώ. Και δεν θέλετε μια να κομμένη ξένια. Κάμε, sold out. Λοιπόν... Πολλοί από εμάς θέλουν να μην κάνουν ποτέ λάθος στη ζωή τους. Ποιος θέλει να μην κάνει λάθος ποτέ στη ζωή του? Να σηκώνω με το χέρι. Ωραία, άρα είναι το πρώτο σας. Στην πραγματικότητα λάθη θα κάνετε ούτως ή άλλως. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι να είναι λάθη που διορθώνεται. Άρα
πολύ συχνά νομίζουμε ότι μιλάμε για τα λάθη, ότι δεν διορθώνονται. Στην πραγματικότητα αυτό που δεν διορθώνεται είναι το λάθος που δεν διορθώνεται λόγω έλλειψης θέλησης. Θα σας δώσω ένα βιωματικό παράδειγμα. Οι μαθήτριές μου θα νευριάσουν, δεν πειράζει. Θα πούμε ότι είναι θεωρητικό. Ας πούμε, θέλουν οι μαθήτριές μου να πάνε τον δάσκαλο στη θάλασσα. Και με πάνε σε μία πλάση που είναι γεμάτη κοτρώνες. Όταν λέμε κοτρώνες, σαν τον κολκοτρώνε, δηλαδή μόλις περπατάς νιώθεις ότι ο παράδεισος είναι μακριά. Και μου λένε, θα περάσουμε ωραία. Έχω και μία που μου λέει, τώρα που μπήκαμε μέχρι τα γόνατα, να μην συνεχίσουμε. Και εγώ λέω, όχι. Άρα, επειδή είναι οι μαθήτριες, μπατιστές έβγαλα όλες, βγήκα κι εγώ και πήγαμε σε μία θάλασσα που είχε αμμούδια. Και εκεί πέρα ανακάλυψαν τον παράδεισο στη γη, κατά από τα πόδια, όπου στην πραγματικότητα οι κοτρώνες είχαν γίνει αμμούδια. Τα πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ότι κάναμε λάθος και να το αλλάξουμε. Προτιμάμε να το πάμε ως το τέλος. Okay. Άρα θα δίνω τώρα επιλογές. Προτιμάτε να έχετε μπροστά σας απαγορευτικό ή αδιέξοδο. Γιατί αυτό είναι οι Έλληνες που απαντάνε. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να ακούει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι λογικό γιατί ξέρουμε ότι όταν έχεις απαγορευτικό θα μπορείς να το παραβιάζεις εν ώρα ανάγκης. Που πάνω κάτω είναι καθημερινά για τον Έλληνα. Άρα ενώ αδιέξοδο. Άρα έχουμε μερικούς ανθρώπους που μπαίνουν στο αδιέξοδο. Μπαίνουν, τους λες, το βλέπεις. Συνεχίζουν. Και μετά λέει, ποιος μαλάκας έβαλε αυτόν τον τοίχο. Και λες, δεν λένε ας πούμε ποιος έξυπνος έβαλε την πινακίδα για να μην πας μέχρι τον τοίχο. Γιατί εσύ θεωρούσες ότι θα υπάρχει άνοιγμα αφού υπάρχει δρόμος. Άρα, αυτό το που λέμε 180 μοίρες, μην ανησυχείτε άμα δεν ξέρετε τις μοίρες, ούτε οι πολιτικοί συνήθως κάνουν 360 και νομίζουν ότι είναι 180. αυτές οι 180 μοίρες είναι δύσκολο. Γιατί έχετε σκεφτεί ότι την ώρα που κάνετε τη στροφή είναι η πρώτη κίνηση της διόρθωσης. Άρα ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλουν να πηγαίνουν ευθεία. Εμένα μου αρέσουν οι στροφές, γιατί έτσι κάνουμε στην πλάγια σκέψη. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα με τοπικά, να το δεις πλάγια. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς πιστεύουν ότι ένα καράβι, ας πούμε, πάει ευθεία. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι όταν έχετε ένα εστιοπλοίο, στην πραγματικότητα πηγαίνει μόνο στραβά. Πάτε στραβά, μετά ξαναλάζετε στραβά, ξαναλάζετε στραβά. Σας το λέω αυτό για να μην σας κάνω την ζωή πατίνη, γιατί θα μιλήσω για ποδήλατο τώρα. Έχετε σκεφτεί ότι το ποδήλατο πατάτε δεξιά και αριστερά για να πάτε μπροστά. Στην πραγματικότητα κάνετε ό,τι μπορείτε για να κάνετε αυτή την κίνηση. Και επειδή έχει ρόδες, εσείς κάνετε αυτή την κίνηση. Άμα θελήσετε να κάνετε μόνο αυτή την κίνηση και να καθίσετε εξισορροπημένοι, θα πέσετε. Άρα, στην πραγματικότητα, το ποδήλατο δεν είναι μια αναζήτηση ισορροπίας. Είναι μια διαχείριση ανισορροπίας που σου επιτρέπει να προχωράς. Να κανονικά εμείς, τώρα θα δείτε, βλέπω μερικές, λέμε πρέπει να τηρούμε τις ισορροπίες, δεν γίνεται. Λάθος. Τεράστιο λάθος. Καμία ισορροπία. Γιατί πολύ απλά η ισορροπία είναι εμπόδιο για την αρμονία. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άπειρες σε πλήθος μαθηματικοί εδώ. Άμα η ισορροπία βρισκόταν στο κέντρο, θα είχαμε πρόβλημα με τη χρυσή τομή. Άρα μου αρέσει, ειδικά όταν έχουμε πολιτικούς ή διανοούμενους ή ψευτοδιανοούμενους, που λένε αυτό που έχει σημασία είναι η χρυσή τομή. Και η χρυσή τομή δεν είναι στην ισορροπία. Γιατί δεν είναι 1,618 και συνεχίζει. Αλλά δεν είναι ακριβώς εκεί. Άρα
ποτέ δεν θα τη βρείτε εκεί που νομίζετε ότι είναι, γιατί δεν είναι ισορροπία. Να θα μου πείτε το άγχος, λέτε πρέπει να ισορροπήσω τις καταστάσεις. Όχι. Να το θέσω αλλιώς. Ας πούμε ότι έχουν παιδιά, εντάξει. Εμένα μου αρέσουν οι μαμάδες, με τα παιδιά, γιατί είναι αυτές που χρησιμοποιούν τον πληθυντικό. Εντάξει. Μία μαμά εξορισμού είναι αυτή που θα περάσει 2-3 φορές το πανεπιστήμιο. Μία που το πέρασε αυτή, μετά μία με τους άλλους. Δεν κοπήκαμε, περάσαμε, δεν μας έκοψαν. Παρόλο που είχαμε διαβάσει και λες, είναι ικανές να μπορούν να πάνε και άμα πήγαινε θα ήταν ακόμα πιο εύκολο. Άρα στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι είναι όταν περνάτε το δίπλωμα για δεύτερη φορά ως μαμά, το κάνετε με delegation. Απλώς έχετε ένα παιδί που δεν έχει τις ικανότητές σας. Από να διαχειριστείτε ένα άλλο πράγμα, να ξαναπεράσετε τις ίδιες εξετάσεις, αλλά με κάποιον που δεν ξέρει πώς να τις περάσει. Και εσείς του λέτε, εγώ το έκανα. Και όλος σου λέει, εσύ είσαι εσύ, και εγώ είμαι εγώ. Τι να κάνω. Μετά αποφασίζουν να αλλάξουν σπουδές. Όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πει ότι το άγχος, όπως το διαχειριζόμαστε, είναι ότι έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει απλώς να το μειώσουμε. Να ξαναλέω λοιπόν για τους μαθητές. Έχετε τώρα ένα παιδί που έχει πάρει 20, 20, 20, 20 και 19. Ποια είναι η πρώτη σας σκέψη? Γιατί 19. Εντάξει. Γιατί 19. Μετά ας πούμε παίρνετε ένα... έχει μάθει κάτι για μένα, δεν μπορεί. Λοιπόν. Μετά παίρνετε ένα άλλο παιδί που έχει πάρει 19, 19, 19, 19, 20. Μπράβο, παιδί. Αυτό είναι fake. Αυτό είναι fake news. Δεν κάνει καθόλου έτσι. Άγγελε, δεν είναι τυχαίο που σου το έμασταν, Άγγελε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν θα πούμε γιατί πήρε 20. Ναι, όλοι προσπαθώ να σας πω ότι το πρόβλημα το πρώτο με το άγχος είναι ότι θεωρούμε ότι το θετικό είναι 0 και το φυσικό είναι το αρνητικό. Δηλαδή είναι το αντίθετο από το βουδισμό. Στο βουδισμό έχετε το ουδέτερο και το θυσίμιο. Εδώ αυτοί που έχουν άγχος έχουν το μείον έως το 0. Άρα λένε, θα κάνω αυτό το πράγμα, πω μου παράγει πολύ άγχος, μόλις το έκανε, δεν είναι καμία σημασία. Και αφού το καταφέρω, έχω βρει άλλο. Άρα, πρέπει να αποδεχτούμε ότι το άγχος είναι και μια κινητήρια δύναμη. Γιατί πάνω κάτω δεν δέχεσαι να μείνεις στην ίδια κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μιλήσουμε βέβαια για το άγχος που είναι πανικός, εντάξει, αυτό εδώ σε μπλοκάρει. Αλλά το άγχος πρέπει να σκεφτείτε αν είναι φόβος ή φοβία. Άρα, άμα είστε σε ένα άγχος με φοβία, πρέπει να το μεταφέρετε έτσι, να το σπρώξετε διαφορετικά και να πάει φόβος. Ο φόβος είναι καλός γιατί σου εξασφαλίζει να μην κάνεις χοντρά λάθη. Ποιος φοβάται το φόβο? Κανένας. Ο φόβος είναι ασφαλιστική δικλίδα. Και θα το δώσω με ένα άλλο παράδειγμα για να μην σας θίξω. Ας πούμε, προτιμάτε την κούραση ή τον κορεσμό? Γιατί προτιμάτε την κούραση? Γιατί είναι η ασφαλιστική δικλίδα πριν τον κορεσμό. Αυτός που δεν κουράζεται, υποτίθεται, φτάνει κατευθείαν στον κορεσμό και συγχαίρεται. Αυτός που κουράζεται λέει, δεν μπορώ άλλο, πώς θα κάνω. Και το λέει πριν έχει κορεσμό. Είναι το ίδιο με το φόβο. Ο φόβος είναι κάτι το θετικό, γιατί ουσιαστικά είναι μια ανάδραση που έχουν οι αισθητήρες μας, και λένε αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Πώς πας? Άρα ο φόβος είναι παραγωγικός, είναι η φοβία που μας παραλύει. Να πρέπει να μεταφέρετε τη φοβία, άρα όταν αντιμετωπίζουμε φοβίες, ξέρω εγώ, αρακνοφοβία κτλ. Δεν λέω για ψηφοφοβία, θα σε πιο πολύ. Κάνουμε τεχνικές για να εξοικειωθείτε με αυτό το πλαίσιο. Δεν λέμε οι αράχνες δεν υπάρχουν. Ενώ οι άλλοι θα πούν, μακάρι να είμαι σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν αράχνες. Τι θα κάνουμε? Πώς να πας στη σελήνη? Δεν έχει αράχνες, αν δεν τις μεταφέρουμε εμείς. Άρα, όταν μετατοπίζουμε το πρόβλημά μας,
πρέπει να σκεφτείτε ότι το πρόβλημα μένει στο ίδιο σημείο, απλώς εσείς πάτε πίσω. Εσείς λέτε ότι το σπρώχνετε, αλλά είναι, επειδή είναι πιο βαρύ από εσάς, τα σπρώχνετε, πάτε πίσω. Άρα δεν προχωράτε και αυτό δεν σας παρέχει μια ζωή χαρούμενη. Άρα είναι πάλι απλό, σαν δίλημα, προτιμάτε την ευτυχία ή τη χαρά. Μπορώ να σου κάνω ερώτηση ή δεν πρέπει. Μπορείτε και να μην απαντάτε βέβαια και εγώ στο τέλος θα απαντήσω, υποτίθεται σας κάνω να δεν είπε τίποτα. Άρα προτιμάτε την ευτυχία ή τη χαρά. Έχετε δεύτερη επιλογή. Άρα η ευτυχία βασίζεται στην τύχη. Άρα είναι αυτό που λέτε μακάρι. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω εδώ μακάρι να λυθεί το Κυπριακό, ξέρω ότι θα είναι με κάποιον που δεν θα ασχοληθεί ποτέ. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Εντάξει. Άρα η ευτυχία, όπως η δυστυχία, στην πραγματικότητα βασίζεται σε μια έννοια που είναι πιο θεμελιακή, είναι στην τύχη. Γι' αυτό οι άνθρωποι παίζουν πιο πολύ προπό, λότο, παρά σκάκι. Γιατί έχουν εντοπίσει ότι στο σκάκι δεν έχει ζάρι. Ρίξει μια καλή ζαριά, δεν λέμε. Είναι δύσκολο να πεις, κάνε μια καλή κίνηση. Άρα η χαρά είναι πιο θεμελιακή. Πρέπει να αφήσετε την ευτυχία, γιατί σπαταλάτε πάρα πολύ χρόνο στην ευτυχία και δεν είστε χαρούμενοι, γιατί είστε δυστυχισμένοι. Η ευτυχία πάει με την ισορροπία. Η χαρά πάει με την αρμονία. Σας είχα πει ότι θα διαφωνήσουμε στις έννοιες μέχρι να μπείτε στο πλαίσιο. Εντάξει. Άρα, άμα πάρετε τη χαρά, θα πρέπει μετά να επινοήσετε την έννοια της μεταχαράς. Η μεταχαρά είναι εύκολη, ειδικά για τις μαμάδες, το λέω με τον θετικό τρόπο τώρα. Η μεταχαρά είναι η χαρά που νιώθεις με τη χαρά του άλλου. Άρα είναι το κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, κάνετε ένα δώρο σε ένα μικρό παιδάκι και παίζει με το περιτύλιγμα και έχετε νευριάσει, ειδικά με τον άντρα σας, που έχετε βάλει 200 ευρώ για να παίξει με το περιτύλιγμα και ο άντρας το κοιτάζει. Και συνήθως κάνει στο λεπτό. Στην πραγματικότητα, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το παιδί μπορεί και να μην παίξει καθόλου με το δώρο. Εδώ λες, στο λεπτό. Αυτό που έχει σημασία είναι όταν κάνετε ένα δώρο, το κάνετε για να κάνετε απόσβεση επένδυσης ή να προκαλέσετε τη χαρά στο μικρό παιδί που δεν ξέρει ποιο είναι το δώρο. Φανταστείτε να έχετε το δώρο και το περιτύλιγμα και πάει στο περιτύλιγμα. Που δεν είναι πια περιτύλιγμα, γιατί είναι το δώρο. Να ξέρετε ότι το δώρο μπορεί να είναι το εμπόδιο του περιτύλιγματος. Να είναι πολύ χοντρό το διχειριστή, το βγάζει και παίζει μόνο με το περιτύλιγμα. Αυτό λοιπόν που το νιώθετε σαν μεταχαρά, εσείς δεν μπορείτε να έχετε τόση χαρά όπως βλέπετε στο παιδί όταν έχετε απλώς ένα χαρτί. Εκτός αν πραγματικά υπάρχει μια νοητική δυσκολία και θεωρείτε ότι ένα χαρτί που είναι κομμένο στα δύο είναι παζά. Αυτό είναι εντάξει. Άρα, άμα το δείτε, θα πείτε είναι όντως αντικειμενικά χαρούμενο και εγώ είμαι μεταχαρούμενος. Αυτή είναι η μεταχαρά. Εντάξει. Η μεταχαρά δεν παράγεται από μόνη της. Μπορείς να είσαι μεταχαρούμενος για τη χαρά σου. Είσαι χαρά, σταματά. Η χαρά, άμα δεν παράγει μεταχαρά, φθείρεται. Okay, θέλω να σκεφτείτε, ας πούμε, ένα πράγμα που λύσετε σαν πρόβλημα και σας προκάλεσε μεγάλη χαρά, εντάξει. Το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Έχετε κανένα τέτοιο, Δεν μου το λέτε, απλώς το κρατάτε. Το έχετε. Και θέλω απλώς να σας πω πόσα λεπτά κράτησε η χαρά σας. Δηλαδή, μερικές φορές παλεύουμε για μήνες, για χρόνια, να πετύχουμε κάτι, το πετυχαίνουμε. Έχουμε για μερικά λεπτά μια χαρά και τέλειωσε. Όμως, αν έχετε παράγει με τα χαρά σε κάποιον άλλον, αυτό μένει. Ναι. Άρα, αν θέλετε, η μεταχαρά είναι η ουρά της χαράς. Είναι το θέσω αλλιώς, εγώ το παίρνω και με τα γλυκά. Εγώ είμαι γλυκατζής, νομίζω φαίνεται. Λοιπόν, τα γλυκά, εμένα την, η αγαπημένη μου στιγμή για τα γλυκά είναι όταν πίνω κρύο νερό. Μετά. Βέβαια, όταν πίνω κρύο νερό χωρίς το γλυκό πριν, δεν είναι η αγαπημένη μου στιγμή, είναι απλώς ότι κρυώνει. Ναι, ναι. Το σενάριο.
Όχι, γιατί άμα ήταν στο σινάριο δεν είχε φέρει κανένα γλυκό. Και βέβαια δεν είχε στο σινάριο. Όταν μπορεί δεν με ξέρει καλά, γιατί δεν ξέρει τη διάλεξη, δεν πίνω ποτέ. Α, δεν το ξέρω. Νερό. Νερό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί αρχίζουν να βγήκουν και μετά αγχώνεστε, γιατί λέτε πάει θα πεθάνει. Άρα, το θέμα της χαράς ή της μεταχαράς σπρώχνει το άγχος. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν το σπρώχνει, πρέπει να δείτε αν αλλάζει. Άρα, εμείς έχουμε, στη φυσική έχουμε Dirac και Heaviside. Αν έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα και ανεβαίνει, έτσι, πα, και ξανακατεβαίνει αμέσως, αυτό είναι Dirac. Δεν μας πειράζει, δεν αλλάζει τίποτα. Παθαίνεται ένα σοκ. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας κεραυνός. Αλλά δεν σε χτυπάει. Έγινε ο κεραυνός, ήταν. Μετά το άλλο, το heavy side, είναι step function. Είναι ότι από το 0 περνά στο 1 και μένει στο 1. Είναι μια αλλαγή φάση στη ζωή σου. Δεν αλλάζει. Αυτό εδώ είναι μη αναστρέψιμο. Τώρα είναι αναστρέψιμο. Η πολύ μεγάλη χαρά μπορεί να εξαφανιστεί αμέσως μετά. Αλλά το ερώτημα είναι πώς να βρείτε μια χαρά που παραμένει και είναι το θέμα της μεταχαράς. Είναι σαν να πίνετε, γιατί επειδή κατάλαβα ότι μερικοί πίνουν κρασί, είναι το θέμα της επίγευσης. Όταν κάνουμε υγειοσυνομωσία, μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή γεύση, ωραίο άρωμα, ωραίο σώμα και καμία επίγευση. Δηλαδή, σβήνει. Για να κρατήσουμε, διαχειρίσουμε το άγχος, πρέπει να έχουμε πολλές επιγεύσεις. Αλλά θα μου πείτε πώς το φτιάχνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχετε τη μνήμη ή ακόμα και θυμάστε πράγματα που έχετε, ας πούμε ένα γλυκό που έχετε φάει πολύ μικρή και το ξαναθυμάστε. Και όταν κάποιος κάνει το ανάλογο γλυκό, σας θυμίζει αμέσως αυτό. Πρέπει να σας θυμίσει το γλυκό, αλλά και το τι είναι γύρω το γλυκό. Άρα, τι σημαίνει ας πούμε όταν τον έχουμε μεγάλη μνήμη. Όταν κάποιος μου λέει έχει μεγάλη μνήμη, του λέω, θυμάστε την πιο παλιά φωτογραφία σου. Μου λέει, ναι. Θυμάστε ποιος την έβγαλε. Όχι. Στην πραγματικότητα θυμόμαστε τη φωτογραφία, να θυμόμαστε τη φωτογραφία, αλλά όχι τη στιγμή που μας την πήρε. Ας πούμε, έχετε μια φωτογραφία, είστε 3 ετών, και εγώ το θυμάμαι. Και όταν ακούτε την περιγραφή, στην πραγματικότητα περιγράφετε τη φωτογραφία. Και λες, ο φωτογράφος που ήταν, ποιος ήταν. Που όλη η οικογένεια ήταν εκεί. Τι προσπαθώ να πω. Φανταστείτε τώρα ότι το παιδί, ξέρω εγώ, σας λέει ποιος ήταν. Ξέρω εγώ, έβγαλε τη φωτογραφία ο παππούς. Δεν θυμάται και αυτό. Ναι, και πίσω είχε ένα μπουφέ. Αυτό δεν φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό είναι το ανάλογο από την επίγευση. Δεν είναι μόνο η γεύση. Όταν πάρετε, ας πούμε, σε ένα μουσείο, θέλετε να δείτε έναν ωραίο πίνακα, είχε, ξέρω εγώ, την Τζοκόντα και το χαμόγελο της. Πόσες φορές βλέπετε ανθρώπους που λέει είναι μικρή και έχει τόσο γυαλί μπροστά που δεν φαίνεται καλά. Και δεν μ' άφησα να καθίσω και πολύ ώρα. Βέβαια. Καταραμένη γάλη. Εντάξει. Έχεις μια ώρα και θες εσύ να καθίσεις ένα δύο ώρα για να απολαύσεις αυτό και να... αυτή δεν θα είναι η ώρα μετά, θα είναι κοσμολογικός ορίζοντας. Άρα το θέμα είναι ότι μπορείς να ξαναπεράσεις. Εμείς κάναμε έτσι με τα γλυκά. Εντάξει, όταν είχε. Ναι, ναι. Όχι, είπε να πει μου και βιωματικά πράγματα. Άρα εγώ γεννήθηκα δίπλα από μια εκκλησία. Εντάξει, επειδή ήμασταν γλυκατζίδες, όλοι παρέα, πηγαίναμε στα βαφτίσια των άλλων. Λοιπόν, στα βαφτίσια να κάνουμε στην ίδια γενιά. Άρα πηγαίναμε κανονικά μπροστά. Όταν πηγαίναμε μπροστά, πάντοτε βρίσκαμε κάποια έτσι. Θα την ξένια την παίρναμε από το χέρι, επειδή ήμασταν μικροί, δεν έλεγαν τίποτα οι άλλες, περνούσαμε και οι άλλοι νόμιζαν ότι ήμασταν της οικογένειας. Αν μας έδωσε, θα πάρει το μικρό. Μετά βγαίναμε, ξαναπηγαίναμε, ξαναπηγαίναμε και έπαιρναμε μια άλλη. Μέχρι που σε κάποια φάση μας εντόπιζαν, εντάξει, προσπαθούσαμε. Αλλά τι προσπάθω να σας πω. Είναι ένας τρόπος να συμμετέχετε σε μια διαδικασία. Το άγχος, να καταλάβετε, άμα έχετε συνεχώς άγχος, παράγεται καθημερινή καθημερινότητα. Δηλαδή η μέρα σας είναι η ίδια. Να το θέμα είναι ότι πώς μπορείτε να απολαύσετε τη στιγμή, να την κάνετε γεγονός και να καταγραφεί ιστορικά. Αυτό είναι μια δυσκολία που έχουμε όλοι μας, είναι πώς συνειδητοποιούμε κάτι το ιστορικό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Συνήθως πρέπει να περάσει, κάμποσος καιρός και μετά να πει ο άλλος
θυμάσαι τότε που έγινε αυτό και ήμασταν εκεί. Ναι. Ήταν ιστορικό. Είναι δύσκολο το ιστορικό χωρίς ουρά. Να χρειαζόμαστε αυτή την ουρά και να επανέλθουμε και να νιώσουμε ότι είναι ιστορικό. Εντάξει. Εσείς έχετε ζήσει αρκετά πράγματα, ακόμα και δημοψήφισμα. Είναι δύσκολο ακόμα την ώρα που κάνεις αυτό, να λες τώρα εγώ παίζω την ιστορία. Και όμως το ξέρεις μετά από 20 χρόνια, λες ναι, εγώ συμμετείχα πραγματικά. Άρα η συμμετοχή στην ιστορία αντιμετωπίζει το άγχος. Εδώ σε ξέρνεις αυτό. Έκανα ένα μικρό γκάμπ, ήθελα να δω να παρακολουθούν καθόλου ή να τα λέω έτσι όμορα. Ας πούμε, θες να παίξεις θέατρο, κάνεις πρόβες, στις πρόβες δεν αγχώνεσαι, ξαφνικά βλέπεις το κοινό. Εγώ είχα έναν ηθοποιό, σκηνοθέτης, κοίταζε κάθε φορά από την κουρτίνα, αλλά αγχωνόταν για τα πάντα. Κοίταζε. Λέει, δάσκαλε, δεν έχει πολύ κόσμο. Το ξανέκλεινε. Ξανακοίταζε. Δάσκαλε, δεν έχει πολύ κόσμο. Μετά συνήθως αυτό γίνεται. Δάσκαλε, δεν έχει πολύ κόσμο. Και λέω τελικά, πότε είσαι χαρούμενος. Ποτέ. Πότε θα τελειώσει. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε έναν ηθοποιό που παίζει για μήνες μια παράσταση και αυτό που θέλει να τελειώσει. Και του λες, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, μ' αρέσει. Άρα, στην παράσταση, στο θεατρικό, κάνουμε κάτι που είναι ψέμα, για να παίξουμε αληθινά και ακουμπάμε πιο αληθινά τους ανθρώπους, ενώ ξέρουν ότι είναι ψέμα. Ενώ στην καθημερινότητα κάνουμε κάτι εντελώς αληθινό, υποτίθεται, να σου λέει, δεν με ενδιαφέρει. Το ενδιαφέρον που προκαλούμε μπορεί να είναι από το μετασχηματισμό του άγχους. Δηλαδή κάτι που σας φαινόταν αγχωτικό, τελικά είναι παραγωγικό. Άρα, άμα είναι ένα άγχος που είναι διαχειρίσιμο, παράγει έργο. Μπορεί να το πείτε, ας πούμε, θεατρικά, εμείς το λέμε πιο πολύ το τρακ. Υπάρχουν τρομερά τρακ, εντάξει. Αλλά αυτό παράγει κάτι και να ξέρετε, για μένα είναι και ο σεβασμός του καλλιτέχνη προς το κοινό. Δηλαδή, εγώ όταν έχω ένα ηθοποιό που είναι παχύδερμο και μου λέει, εμένα δεν με πειράζει αν δεν πάει καλά η παράσταση. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το κοινό. Αλλά είναι λογικό να έχεις λίγο άγχος, γιατί λες θα το δουν, θα τους αρέσει, δεν θα τους αρέσει. Μετά έχει δει αυτό το παράδοξο, όταν ανεβάζουμε τραγωδίες, δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα από το κοινό, γιατί δεν περιμένουμε να κλαίνει συνεχώς. Όταν ανεβάζουμε κωμωδία και έχουμε μερικές ατάκες και κανένας δεν γελάει, είναι τραγωδία. Γιατί λες αυτό το έχουμε δουλέψει, εδώ σίγουρα πρέπει να γελάει και δεν γελάει κανένας. Μερικές φορές δεν είναι καλό το μικρόφωνο και δεν γελάει. Τι κάνουμε. Άρα. Έτσι, άμα το δείτε το άγχος, θα πρέπει τώρα να κάνω μια τη μεγάλη εικόνα, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε αν πιστεύετε στην αρμονία. Άρα, κανονικά, όταν το ακούτε για πρώτη φορά την αρμονία, μπορεί να τη θέσετε σαν στόχο. Πείτε, θα ήταν καλό να είμαστε της αρμονίας. Αυτό είναι μια προσέγγιση που από εκεί σπατάει χρόνο. Η αρμονία είναι πλαίσιο, υπάρχει ήδη. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι χαλάμε εύκολα την αρμονία που υπάρχει γιατί δεν την βλέπουμε. Αλλά κάνουμε κινήσεις. Ας πούμε ότι δεν ξέρετε καθόλου, ξέρω εγώ, την Ιαπωνία. Δεν ξέρετε καθόλου πώς λειτουργεί ένα κήπο ζεν. Και βλέπετε απλώς άμμο, πέτρες, τίποτα, ούτε ένα φυτό. Θα πω να πατήσω λίγο. Μια πατημασιά, ρε παιδί μου, τι έκανε. Μετά σε βλέπω για Ιαπωνές. Η πιο όμορφη φύση που παράγει ο άνθρωπος είναι ο κήπος. Είναι τα πάρκα. Γι' αυτό με βάζει στο ξενοδοχείο πάρκο. Ναι, άμα το σκεφτείτε καλά, το πάρκο, ο κήπος, είναι η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί. Δηλαδή στη Λιώνη, εγώ μένω κοντά σε ένα πάρκο που έχει 8.000 δέντρα. Θα μου πείτε, εντάξει, δάσος είναι. Όχι, γιατί είναι διαφορετικά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχουν δέντρα που μπορούν να βγουν έτσι, να φυτρώσουν με τέτοια ποικιλία.
Ρε, ουσιαστικά ένα πάρκο, με το σκεφτείτε, είναι σαν να είναι ένα μπονζάι της φύσης. Να το φέρετε όλο να είναι ανθρώπινο. Περπατά στο πάρκο και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ειδικά το πάρκο με το αγγλικό σύστημα, το ξέρετε εσείς, le parc en anglais, η ιδέα είναι να κυκλοφορείς το πάρκο σαν να είσαι στη φύση. Ενώ ξέρεις ότι δεν είσαι στη φύση και είσαι στο πάρκο. Αν πάτε σε ένα πάρκο γαλλικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτείτε, γιατί είναι όλα κομμένα, σκαλισμένα κτλ. Με το αγγλικό, π.χ. ας πούμε, αν πάτε Central Park, νιώθετε ότι μάλλον είναι η φύση και δεν ξέρετε καν που έχει γίνει η παρέμβαση ανθρώπων. Άρα είναι ένα δώρο. Αυτό σημαίνει ότι, το άγχος, άμα το χρησιμοποιήσετε, βλέπετε, αυτή η φράση κανονικά πρέπει να σας ενοχλεί. Για να πω, αν το χρησιμοποιήσετε θετικά. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν κάνεις διαχείριση της επένδυσης του άγχους. Έχετε δει ποτέ το άγχος επενδυτικά? Πρέπει να κάνετε, ας πούμε, μια κίνηση οικονομική, πρέπει να κάνετε μια επέμβαση, να κάνετε μια επένδυση. Θέλετε να φτιάξετε, ξέρω εγώ, έναν ουρανοξύστη στη Λεμεσό. Τυχαία παραδείγματα, εντάξει, θεωρητικά. Δεν θα έχετε καθόλου άγχος όσο χτίζετε? Ποιος σας ανάγκη να το κάνετε? Εσείς. Μετά όταν βλέπετε το αποτέλεσμα, όπως λένε οι διαφημίσεις, στο τρίλογο, αλλάζει το view. Πώς να μην αλλάξει το βιβλίο, ποιος να το σκεφτεί πριν αυτό? Άρα, πρέπει να σκεφτείτε ότι πολλούς από τους ανθρώπους που θαυμάζετε είχαν άγχος την ώρα της παραγωγής του έργου τους. Να εσείς βλέπετε το τέλος, δεν βλέπετε την ώρα που το φτιάχνουν. Δηλαδή, όταν βλέπετε κάποιον, ξέρω εγώ, έναν μουσικό που παίζει ένα κονσέρτο και σας φαίνεται πολύ ωραίο, έχετε σκεφτεί πόσες πρόβες έχει κάνει, πόσα λάθη, πόσο άγχος έχει την ίδια στιγμή. Εσείς απλώς είστε πολύ θρόνα, περιμένετε να τελειώσει. Σας έχουν πει ότι είναι ένα μεγάλο όνομα. Αυτό σου λέει ένα λάθος να κάνω, πάει το όνομα. Εκτός από το Rubinstein. Ο Rubinstein ήταν πολύ ωραίος αυτό. Έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο, αλλά έκανε πολλά λάθη. Αλλά τα έκανε με έναν τρόπο που όλοι τους άρεσε. Τι έπαιζαν, έκανε λάθη. Τώρα εσύ το κοιτάς, λες. Θα το πω πιο απλά. Ας πούμε, έχετε μια γυναίκα που έχει μια πολύ ωραία τσάντα, αλλά ξέρετε ότι αυτή είναι πολύ πλούσια. Σκέφτεστε αμέσως ότι είναι μούφα η τσάντα. Ενώ βέβαια οι πολύ πλούσιες ξέρουν ότι το 90% πρέπει να είναι μούφα, να έχουν ένα 10% που είναι παραγωγικό και όλες πιστεύουν ότι είναι 100% και λες, αχ, θα ήθελα να έχω το ίδιο. Μούφα μπορεί να μην ξέρω εσύ. Δεν ξέρω τι είναι μούφα. Μαϊμού. Μαϊμού. Εντάξει, το δέχομαι, Ωραία, μαϊμού λοιπόν. Δεν υπολογίζουμε ότι αυτό είναι πιθανό. Εντάξει, δηλαδή, ξέρω εγώ, βλέπετε, θα πω έναν άντρα, μην έχουμε θέμα. Βλέπετε τον Brad Pitt, το βλέπετε με ένα ρολόι και σκέφτεσαι αμέσως ότι σίγουρα είναι μαϊμού, μαϊμού το ρολόι. Αμέσως αυτό σκέφτεσαι, δεν γίνεται. Δεν νομίζω. Ενώ το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει κάμποσα ρολόγια. Γιατί δεν τον ενοχλεί. Άρα λέω απλώς ότι έχετε σκεφτεί ποιος είναι ο πιο αναγνωρίσιμος ζωγράφος στον κόσμο. Ο Van Gogh. Δηλαδή δεν μπορεί να πείτε ότι πέρασε τη ζωή του χωρίς άγχος. Εντάξει. Αυτό θα τον καταδικάζετε, θα λέγατε εντάξει δεν είναι αξίζει τίποτα. Ένα πολύ χαλαρό είναι ο Leonardo da Vinci. Πέρα μου αρέσει κάποια φάση, ζωγράφιζε για μοναχούς και έπρεπε να ζωγραφίσει το μυστικό δείπνο και αργούσε. Πρέπει να είναι θεαματικό, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλετε την πίστη από καλό λόγια. Δηλαδή όλα σου λέει, θα τελειώσει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Άρα όταν τον έβλεπαν έτσι και έβλεπε ότι θα τον πιέσουν, έλεγε προσοχή, γιατί εγώ θυμάμαι όλα τα πρόσωπά σας και θα σας βάλω στη θέση του Ιούδα. Φαντάζομαι για καλό καιρό τι σημαίνει αυτό. Άρα τελικά, εντάξει. Έκανε ελάχιστα έργα, εντάξει. Τα έργα του
του Van Gogh είναι 890, του Da Vinci είναι 12, 10, την νίκη της σχολής, Picasso είναι 10.000, Picasso δεν είχε άλλους. Ο Picasso προκαλεί μισθέα. Σου εθέχουν. Εγώ πάνω κάτω κάνω το ίδιο, παίρνω ανθρώπους γύρω μου που έχουν άγχος και είναι τα κινητά μου. Αγχώνεται για μένα. Εντάξει. Εγώ ξαναγχώνομαι για αυτούς και τους λέω θα τα καταφέρουν. Όχι, αυτό που έχει σημασία είναι το λάθος είναι ανθρώπινο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αν θυμάστε καλά. Είναι ότι η επιμονή είναι σατανική. Το τσιτάτο ολόκληρο είναι αυτό. Μην κρατάμε μόνο το πρόσωπο. Δεν είναι η επιμονή βέβαια, είναι με την έννοια της αιμονής. Προτιμάτε την επιμονή ή την αιμονή. Τότε γιατί έχουμε τόσους ανθρώπους που έχουν αιμονές, που προτιμάτε το άλλο. Είναι σπάνιο να έχουμε επιμονή. Ενώ είναι κοινό να έχουμε αιμονές. Κολλήματα. Κολλήματα είναι εντάξει, γιατί μετά θα μου πει η μαϊμούδε. Λοιπόν. Που να σου φανταστεί ότι εγώ είμαι επίθυκος. Στο κινέζικο. Λοιπόν. Πόσο βάρος αγχούς μπορεί να αντέξετε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι σας προκαλεί ένα πρόβλημα το άγχος, εντάξει. Να θυμάστε ότι οι μόνοι που δεν έχουν πρόβλημα είναι οι νεκροί. Αλλά τι προτιμάτε, νεκρός ή με πρόβλημα. Ένα πρόβλημα, εντάξει. Εγώ το κάνω και στους στρατιωτικούς όταν μου λένε διάφορα πράγματα για την Τουρκία. Λέω, παιδιά, εντάξει. Θα ζητήσουμε από τον Θεό να μας αντικαταστήσει τον εχθρό. Θα έχουμε πια την Τουρκία, θα βάλουμε την Κίνα.